χτύπησα λοιπόν και είχαν πέσει τα στήθια της. Ναι. Πάει λοιπόν, γιατί πληροφορήθηκε ότι και στο ΤΕΒΕ γίνονται τέτοιες επεμβάσεις. Καλημέρα, λέει στο γιατρό, καλημέρα, λέει το στήθος μου έχει πέσει. Λέει, θα σας κάνουμε, λέει, ανόρθωση στήθους με σιλικόνη, λέει εδώ. Δεν θα πληρώσω τίποτα, λέει, αυτά είναι κρατικά δικά μας. Τέλος πάντων, τη βάζει μέσα, της κάνει κάτι πολύ ωραία μπουμπόνια, τέλος πάντων. Σαν πω λίγο, την πιάνει γιατρός, λέει, κοίτα, στάβαλα, αλλά θα τα προσέχεις. Δεν θα τα κακούμα, τα χειρίζεσαι. Βγαίνει το βράδυ έξω. Τέλος πάντων, γνωρίζει τον άνθρωπο, πάει στο σπίτι, την άλλη μέρα το ένα ξεφούσκο, το άλλο μαραμένο, κλάμα, πάει σε γιατρό, γιατί δεν είναι κατά το φυσικό κύριο που έφτασε και τέτοια. Μα σας είπα, κυρία μου, λέει, να μην το κακό μεταχειριστείτε. Τι, ο Γιακουμή ήταν πολύ άγριο, την άκανα κτλ. Τέλος πάντων, λέει, θα προσπαθήσω να το φτιάξω, αν και, και δύσκολα, λέει, γιατί τα υλικά που βάζουμε είναι βου, δεν είναι καλά. Θα σας βάλω, λέει, κάτω από τις μασχάλες, δύο τρομπάκια, δύο πομπάκια και μέσα θα βάλω δύο σωλήνες. Και όποτε το βλέπετε, λέει, θα το φουσκώνετε. Και όποτε το βλέπετε, λέει, το ένα πιο μεγάλο από το άλλο, θα φουσκώνετε από την άλλη μεριά και θα. Λέει αυτό, μόνο αυτό, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και πάλι με προσοχή. Βγαίνει το βράδυ έξω, γνωρίζει ένα μίτσο, πάει στο σπίτι, τέλος πάντων, να μην στα πω λίγο. Γδύνεται αυτή, και έτσι πως γδύνεται, σηκώνουμε από εκεί για να το δείτε καλά. Και έτσι πως γδύνεται, εδώ είναι καλά, έτσι πως γδύνεται, κοιτάει στον καθρέφτη και το ένα το, ήταν πιο μεγάλο. Αχ, λέει, κοίτα, θα γίνουν ρεζίλ και αρχίζει να πουσκώσει το άλλο, τη βλέπω δύο και λέει, τι βλέπω, και εσείς του ΤΕΒΕ είσαστε.